Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε το peripress.gr είναι στον αέρα του Λίμπερο. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί με όλη την αγωνιστική επικαιρότητα να σχολιάσουμε όλα όσα είδαν τα μαντάκια μας κατά τη διάρκεια της χρυσινής ημέρας και να προετοιμαστούμε για τα σημερινά παιχνίδια. Γεμάτη ημέρα και Chelsea τότε να έχει το μενού και Real Barcelona έχει το μενού. Α, και παίζει και ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο και ο Ολυμπιακός με τη Λαμία. Και κύπελλο έχουμε, απ' όλα έχουμε. Ολυμπιακός αύριο. Αύριο είναι Ολυμπιακός. Αύριο, ναι, σήμερα. Ας σήμερα είναι η Τρίπολη. Το τέλος αστέρας, 5 και 4, ναι. Μπερδεύτηκα. Οκ. Okay. Εντάξει. Αυτό που αποφεύγω τα σαρδάμα, αλλά κάνουν κάτι τέτοιο. να το κοιτάξουμε. Μικρό το κακό. Να το κοιτάξουμε λίγο. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε μετά τη χθεσινή ημέρα. Συζητήσαμε αρκετά για το τι περιμένουμε στο ΑΕΚ Ατρόμητος. Περιμέναμε ισορροπημένο το παιχνίδι. Αυτό δεν έγινε βάσει αποτελέσματος και δεν έγινε και βάσει εικόνας των δύο ομάδων, των τρόπων των οποίων η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι. Και αυτό πολλές φορές λένε οι προπονητές, ότι για εμάς τα παιχνίδια είναι τελικός. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε ο οργανισμός της ΑΕΚ το παιχνίδι, αυτό έδειξε. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο Παναγιωτίδη, που τόση ώρα μιλάμε και δεν του έχω πει μια καλησπέρα επίσημα, και στον Τάσο Ζέρβα. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχω την εντύπωση ότι στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο πιο πολύ μου έκανε εντύπωση τα μαζεμένα λάθη που έκανε ο Ατρόμητος παρά το βελτιωμένο πρόσωπο της ΑΕΚ. Συνδυασμός νομίζω είναι και των δύο. Ότι έγιναν και τα δύο, ναι, γι' αυτό είπα ποιο μου κάνει εντύπωση. Θέλω να τα βάλω σε μια ζυγαριά. Σίγουρα μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι ο Ατρόμητος έχει σε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα, ας το πούμε, σαν να χάθηκε αυτή η άβρα που είχε στο ξεκίνημά του. Σαν να του, για να μην πω την άλλη λέξη, σαν να του φύγει η όρεξη. Μπράβο. Έτσι το θέτεις. Ναι, σαν να ξεθύμανε. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να περάσουν χρόνια και να γυρίσει την ιστορία της και να λέει ότι υπήρχαν δύο σεζόν στην πρώτη κατηγορία που ξεκίνησε η ομάδα, δύο συνεχόμενα από τα αθλήματα, με 10 αγώνες χωρίς ήττα. Ναι, αλλά μεγάλη ομάδα, ξέρεις, δεν γίνεσαι αν δεν διατηρείς την πείνα σου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πρέπει συνέχεια να τρέφουν τον οργανισμό τους με περισσότερο, με περισσότερο, με περισσότερο. Αλλιώς δεν μπορείς να αλλάξεις, να πας στην επόμενη κατηγορία ομάδων. Δηλαδή, ο Άρης, παράδειγμα, προχθές, παρόλο που ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια έχει καλύτερες πορείες, έδειξε ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος ήθελε περισσότερο να κερδίσει, ήθελε κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Έτσι είναι αυτό που τρέφει στην ουσία τον οργανισμό. Παίζει μεγάλο ρόλο το πώς θα βάλεις στο μυαλό σου ότι όποιο ταβάνι μπαίνει, είτε από μένα είτε από τους άλλους για μένα, εγώ είμαι εκεί για να το περάσω. Και δες τώρα, συγγνώμη γιατί έκανα το συνειρμό. Αν θυμάστε, είχαμε ξαναπεί πριν ένα μήνα την δήλωση του Πέπε Γκουαρδιόλα για τους παίχτες του, που εμείς λέει δεν είμαστε ούτε η Manchester United ούτε η Liverpool. Είμαστε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια κάνει μια καλύτερη πορεία και πρέπει στην ουσία να είμαστε συνέχεια και να κρατάω τους παίχτες μου με full πίεση, συνέχεια σε ένα επίπεδο υψηλό, γιατί στην ουσία δεν επιβάλλει ο οργανισμός από μόνος του, η φανέλα δηλαδή που λέμε, ότι πρέπει να είσαι συνέχεια μια top ομάδα. Μα εδώ ο άνθρωπος δήλωσε, ο Θάκο αυτό, ότι βλέπω την τροπεθήκη μας και δεν είναι τόσα πολλά για να πω ότι δεν με ενδιαφέρει το Carabao Cup. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μας ενδιαφέρει. Και ξέρεις πώς το κοιτούσαν εκεί. Τι θέλετε να πείτε για την Ελληνάτη και τα λοιπά. 25 ερωτήσεις μετά. Το ίδιο είχε πει και για να τονίσει ότι δεν είναι η ομάδα του φαβορή για το Champions League. Μπροστά σε ομάδες όπως η Bayern, η Barcelona, η Real. Σίγουρα. Τώρα αυτό το παίρνουμε εμείς για να το μετουσιώσουμε στον Ατρόμητο και στην κακή του πορεία που έχει εδώ. Γιατί αν θέλει να πάει στο επόμενο group, ας το πούμε, ομάδων επίπεδου, πρέπει και αυτός να μην κάνει μια. Να μην τελειώνει τόσο γρήγορα η δίψα του Γιάννη. Το θέμα είναι όμως, εδώ μπαίνει το ερώτημα, εντάξει, άλλο το επίπεδο φυσικά του Γκουαρδιόλα στη City. Ναι, ωστόσο, από αυτό μπορούμε κάτι να προσαρμόσουμε σε εμάς. Απλά θέλω να πω, εδώ μπαίνει πάλι το ερώτημα, το έχω ξανακάνει νομίζω στην εκπομπή. Μπορούν τα πρόσωπα να αλλάξουν το στάτους ενός κλαμπ? Φυσικά μπορούν. Ναι. Ο Καντονά άλλαξε την United, ο Φέργκισον φυσικά πρώτα, αλλά μαζί με τον Καντονά εκείνη την εποχή άλλαξε την United. Που είχε να πάρει πρωτάθλημα 30 χρόνια. Πάνω σε αυτό που λέγαμε για τον Ατρόμητο, με αφορμή το χθεσινό του παιχνίδι, τις πολύ κακές του αμυντικές τοποθετήσεις ειδικά στον αέρα, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή έπαιξε χθες, στη συνολική εικόνα, αυτό που ανέφερε Στάσο, για το ότι μια ομάδα θα πρέπει να αρχίσει να κοιτάζει το πώς θα κρατηθεί σε ένα επίπεδο,
ο ατρόμητος εντός εικών κινδυνεύει να πάθει αυτό που έπαθε ο Αστέρας Τρίπολης. Που ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε να παίξει σε τελικό κυπέλλου, έφτασε να βγει συνεχόμενες χρονιές στην Ευρώπη, έφτασε να παίξει μέχρι τους ομίλους του Europa League και πάλι έκανε τον κύκλο του. Οι δυσκολίες βέβαια για μια ομάδα η οποία δεν είναι και στην Αθήνα είναι λίγο μεγαλύτερη όσον αφορά το πώς θα και ως κλάπ το πώς θα τραβήξει επάνω την προσοχή από παίχτες, από κόσμο, από οτιδήποτε. Νομίζω και ο οργανισμός ατρόμητος έχει δείξει τα τελευταία χρόνια αυτό που κάνει, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν τη διάκριση και θέλουν να σταθεροποιηθεί η πορεία τους, να είναι μέσα σίγουρα στην τετράδα, ας πούμε. Και οι ίδιοι σχολίαζαν αρνητικά το γεγονός ότι η ομάδα τους σε παιχνίδια στα οποία είχε εδραιωθεί στην πρώτη τριάδα, χαρακτηριστικά το έλεγαν ως πικρή, ότι ένα sold out δεν έχουμε κάνει. Ναι. Παρόλο που το Περιστέρι έχει πάρα πολύ κόσμο. Ένας πολύ μεγάλος δήμος πληθυσμιακά. Δεν είναι ομάδα η οποία, για παράδειγμα, όπως ο Αστέρας Τρίπολης, δεν έχει την. Από την άλλη, τώρα δεν χτίζει στην ουσία οπαδούς. Τώρα χτίζει, αλλά. Αυτή είναι ένας τελικός. Η σκέψη είναι ότι αν δεν μπορείς. Αν δεν μπορείς, ως ατρόμητος, να γεμίσεις το γήπεδο με ουδέτερους, όταν λέω ουδέτερους, αυτούς που θα πάνε. Για να δουν ποδόσφαιρο. Ναι. Εμείς, αν ήμασταν στην Αθήνα, νομίζω ότι θα ήταν ένα από τα γήπεδα που θα πηγαίναμε. Ναι. Βέβαια. Όσο συζητάμε αυτό, με αφορμή την εικόνα του ατρόμητου, καταλήγουμε και σε αυτό. Στο κατά πόσο δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα πηγαίνει για το ποδόσφαιρο, για το θέμα. Καθαρά. Και αν έχουν μείνει μόνο αυτοί που πηγαίνουν στις ΒΓ εθνικές. Που όλοι από κάποια στιγμή πέρασαν στα γήπεδα. Δεν γίνεται να μην πήγαμε. Το αγροτικό μας. Δεν μπορεί. Δηλαδή, όλο σε κάποια τσιμέντα κρυώσαμε. Αλλά αυτό που είπες πολύ σωστά είναι ότι με την ΑΕΚ μπήκανε από την αρχή να δείξουν, από τη μεριά της ΑΕΚ μπήκανε να δείξουν ότι θέλουν το μάτς και είναι πολύ σοβαρό για αυτούς. Ο στόχος δηλαδή είναι ο τελευταίος, το δείξανε, ήθελαν να περάσουν περισσότερο. Πέρα από τα στατιστικά που με Χιμένεθ η ΑΕΚ δεν έχει αποκλεισμό στο κύπελο. Μανώλο Χιμένεθ. Ναι. Αυτό δεν το έχει σαν. Έχει 11. Είναι 11η 12η. Μα έχω χάσει και το μέτρημα. Διπλούς αγώνες που παίζει ο Χιμένεθ στην Ελλάδα στο κύπελλο και δεν έχει αποκλειστεί από κανένα ζευγάρι. Δεν κάθομαι να βρίσκω τώρα στο καθένα αν έγινε κάτι περίεργο, παράξενο και τέτοια. Μην μπαίνουμε στη μιζέρια μας. Αρκετά φτάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Χιμένεθ, επειδή θα πήγαινε και εκεί η κουβέντα όσον αφορά την ΑΕΚ, έδειξε ότι σαν να έλειπα από την ΑΕΚ. Τι θέλω να πω. Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποια γλυκά που δένουν και κάποια άλλα που δεν δένουν. Αυγό λέμον, άμα κόψει, όσο και να το χτυπήσεις, τζάμπα χρόνο χάνεις. Ο Χιμένεθ επέστρεψε και επέστρεψαν πολλά μαζί. Επέστρεψε η όρεξη των ποδοσφαιριστών. Επέστρεψε ο τρόπος με τον οποίο εκείνος τους τσιγκλίζει και τους κερδίζει. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές που όταν με έναν προπονητή έχουν συνηθίσει τον τρόπο του, όταν πηγαίνουν με έναν άλλον, ή δυσκολεύονται, ή δυσανασχετούν, ή στο κάτω-κάτω της γραφής, από κάποια στιγμή και μετά, έχουν στο μυαλό τους ότι αυτός ο προπονητής δεν θα είναι εδώ για καιρό να με ζαλίσει. Παίζουν πάρα πολλά ρόλο σε μια ομάδα, σε μια χρονιά. Δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ένα προπονητή και καταλαβαίνει ότι έχετε πίεση. Είναι και το πώς ένας ποδοσφαιριστής νιώθει ότι αυτός ο προπονητής είναι εδώ και αν δεν πάμε τα νερά του, δεν θα ξεμπλέξω και επειδή η ομάδα δεν πρόκειται να ασχοληθεί με μένα, αλλά θα στηρίξει τον προπονητή, πρέπει να πάω με τον προπονητή. Θέλεις να σου πω τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό που έχει γίνει με τον Χιμένεθ στην ΑΕΚ είναι τόσο σε εισαγωγικά τυχερός που έχει έρθει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έχει πάρει πυρκαγιά το σπίτι, έχει καεί, έχει πέσει και τώρα που υπάρχει μια γαλήνη και λέμε πάμε ρε παιδιά να το ξαναφτιάξουμε, ήρθε και ανέλαβε. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα να χάσει. Έχει έρθει σε ένα κομμάτι που
όλο το βάρος έχει πέσει στον προηγούμενο προπονητή. Έφυγε σε στιγμή που μόνο φθορά θα υπήρχε. Ακριβώς. Και επέστρεψε σε στιγμή που μόνο προς τα πάνω θα πάει. Ακριβώς. Τώρα το σπίτι είναι καμένο. Δηλαδή για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει να διεκδικήσει μόνο στόχο που είναι. Πάνω σε αυτό που. Και να το χάσει το στόχο δεν θα τα ρίξει το χειμένα. Αυτό φυσικά. Θέλω να πω ότι η ΑΕΚ. Αυτό, έρχεται, αυτό που λες Γιώργο, έρχεται πάνω στην κουβέντα το πώς ένας οργανισμός βοηθάει, περιχαρακώνει, προστατεύει έναν προπονητή. Ακραίο το παράδειγμα που θα φέρω, αλλά το καλοκαίρι του 9 ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί από τη Χέρενφεϊν, από τους ομίλους. Με Φερνάντο Σάντος. Ήταν ένα διάστημα στο οποίο υπήρχε θέμα Σάντος. Και υπήρχε θέμα Σάντος και από ποδοσφαιριστές. Όταν λοιπόν τότε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια και είπε: Ξέρετε, παιδιά, εσείς αύριο μπορεί να μην είστε εδώ. Και άμα θέλετε, να μας το πείτε να μην είστε. Από εδώ ο κύριος αυτός θα είναι εδώ, ό,τι και να κάνετε. Ακούγεται λίγο σαν να καταπνίζει μια επανάσταση. Ναι. Γιατί για να γίνει αυτό, καταλαβαίνει τότε ο πρόεδρος, που ήξερε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αποδυτήρια και τι σημαίνει να μπορώ να φάω ένα προπονητή. Έτσι, μεταξύ μας είμαστε να τα λέμε όλα. Και εκεί τους έκοψε το βήχα. Είναι ακραίο αυτό το να. Ως παράδειγμα, αλλά η σκέψη μου είναι ότι αν ο Ζουνίδης το ζητούσε αυτό από τη διοίκηση κάποια στιγμή, θα γινόταν. Δεν είμαι σίγουρος. Και αν θα γινόταν με βαριά καρδιά. Απλά νομίζω ότι όλη αυτή η αλλαγή που έχει έρθει στην Αγγλία, γιατί τώρα η αλλαγή στο πρόσωπο της ΑΕΚ είναι γιατί οι πράγματι πάνε να σώσουν τη σεζόν. Δηλαδή, αν δεν φανεί και τώρα καλύτερη ΑΕΚ, δεν θα φανεί σε καμία στιγμή. Και είναι σύλλογος ο οποίος, αυτό που λέγαμε πριν, έχει απαιτήσεις. Έβγαλε μισή σεζόν με ένα αρκετά κοντό ρόστερ και με παιχνίδι ένταση, τα λέγαμε χθες. Ένταση και πολύ υψηλό επίπεδο. Έχετε να βγάλει ένα δεύτερο μισό σεζόν με τον τελικό της δεύτερης θέσης που ήταν. Ουσιαστικά γιατί ήταν ημιτελικός δεύτερης θέσης. Δεν ήταν τελικός. Για τον Ολυμπιακό ήταν τελικός. Τον κέρδισε και απέκτησε αέρα. Για την ΑΕΚ όμως που ήταν τελικός, χάθηκε και εκεί είπαν: Οκ, πρωτάθλημα έχει χαθεί από καιρό. Κύπελο έχει δρόμο. Η δεύτερη θέση να παίξουμε τα ρέστα μας έτσι όπως τα κάναμε όλοι μαζί, τέλος πάντων, ή όποιος έφυγε, έφυγε, ξέρω εγώ. Και ήρθε η στιγμή που θα πούμε πάμε να σώσουμε, να παίξουμε δύο παιχνίδια, γιατί χθες ήθελε την πρόκριση, για να πάει για δύο παιχνίδια σε μια κατάσταση στην οποία το πρωτάθλημα δεν θα της είναι τόσο στο μυαλό. Και για να το συνδέσω, το ίδιο θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ με τα δύο παιχνίδια που έχει με Πανιούνιο και Παναθηναϊκό. Γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτον την πρόκριση σήμερα και δεύτερον εφόσον την πάρει, να πάει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον κάνει να λέει ότι από εδώ και πέρα έχω σύνολο 9 παιχνίδια χωρίς τον πετάνα με τον τελικό, 7 παιχνίδια για το πρωτάθλημα εκ των οποίων μπορώ να τα διαχειριστώ και 2 παιχνίδια τα οποία μπορεί να μου βγάλει κλήρωση σε ένα ντέρμπι, να είμαι μαζεμένος για εκεί. Να δώσω την πίεση γιατί και τα παιχνίδια θα έχουν πίεση, να τη διαχειριστώ. Σίγουρα τα έτσι όπως είναι τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχει όλο το. Όλο τον χρόνο να διαχειριστεί και τις δύο, και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Έχει αέρα. Μεγάλο. Ναι, ουσιαστικά αυτό που λέει ο Αντώνης, σχεδόν συμφωνώ, είναι αυτή η εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα, αν πάει καλά για τον ΠΑΟΚ, με 2 νίκες, από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει πολύ πιο πολύ. Επειδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε, δεν είμαστε το αγγλικό να ζούμε καθημερινά καταστάσεις ή Crystal Palace να κόβει το πρωτάθλημα από τη Liverpool ή να αγχώνεται αν θα παίξει η Manchester City να χάσει βαθμούς. Με τη Watford. Με την Watford, την κάθε Watford. Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αν φύγει από κυνηγητής είναι στο σύν 7 με 7 παιχνίδια στα κυβικά του, στα μέτρα του, πάνω κάτω δικά του για ομάδα η οποία είναι πρώτη και παίζει με ομάδες κάτω από την πεντάδα. Ή και τη μία που έχει την πεντάδα την έχει στην έδρα της. Έτσι. Απλά τα πράγματα δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας με βάση την λογική της χώρας και τα όσα έχουμε εσείς. Ναι, γιατί αλλιώς σε 30 χρόνια θα ζητάμε για το πρωτάθλημα του αιώνα. Ναι, βέβαια. το θέμα είναι πριν πάμε εκεί, σήμερα, σε αυτό που μου έλεγες χθες για το τι περιμένεις να δεις το απόγευμα. Λοιπόν, να ρίξουμε στο τραπέζι μια ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.
Και μέχρι να πάμε στο διάλειμμα να την κάνουμε δεκάρικα που λέμε στα, στα ελληνικά, στα δικά μας, ναι. Τα λέμε λοιπόν. Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια. Στην άμυνα. Ένα στην άλλο θέλει τον Βιρίνα δεξιά, τον Γιαννούλη αριστερά και τους Ίγκασον και Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Ένα άλλο θέλει τον Μάτος δεξιά και τον. Ναι, και τον. Το Βίρι είναι εκτός. Ο Γιαννούλης, οπότε είναι ο κοινός παρανομαστής και θα δει σενάριο. Το πρώτο σενάριο θα ήταν πιο ιδανικό. Ακριβώς. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί ο Ολιβέιρα με το Μίσιτς. Εκτός Μάτους. Ο Μαουρίσιο έχει μείνει ούτως ή άλλως εκτός 18ης. Ο Σάχουθ ίσως μείνει. Και ο Κάνιας είναι εκτός 18ης. Ναι, ο Κάνιας δεν το θυμάμαι στην 18ης. Ναι, δεν περνάει. Ναι, νομίζω και εγώ πως δεν είναι. Μεσοεπιθετική γραμμή με Λιμνιό, Πέλκα, Έντικε. Εδώ νομίζω είναι η μεσοεπιθετική γραμμή που λίγο πάνω κάτω περιμένουμε και δεν νομίζω να βρεθεί λάθος αυτή την πρόληψη. Και στην κορυφή πιθανόν να βρεθεί ο Σβιντέρσκι αντί του Άκπο. Σε σχέση λοιπόν με το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, μιλάμε για 9 αλλαγές. Αν έχουμε 3. 9. Μία σχεδόν δεύτερη δεκάδα και είναι όλοι τόσο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Δηλαδή προσπαθείς να τους δεις και λες, και αυτός είναι. Ναι, και αυτός είναι. Άκουπο με Σβιντέρσκι. Ναι. Λες, εντάξει. Οπότε έχει δείξει μέχρι τώρα το παιδί είναι. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Είναι πιθανόν ο ΠΑΟΚ να πάει με αυτή την 11η, μια δεύτερη τόσο εικόνα 11η σχέση με το πρωτάθλημα. Δεν είναι το πλέον εύκολο να κάνεις αλλαγές. Είναι καλές οι μονάδες, αλλά το σύνολο πάντα δεν είναι νίκες. Σίγουρα. Και σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για καθαρή νίκη, πρόκριση έχει ή με καθαρή νίκη ή με νίκη 2 τερμάτων παραπάνω από τον αντίπαλο σε περίπτωση που ο αντίπαλος του πετύχει γκολ. Εντάξει, ενδιαφέρον τώρα σε αυτή τη δεκάδα έχει πολλά κομμάτια, αλλά το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία με Μίσιτς Ολιβέιρα και στο κεντρικό άξονα. Αν θα μπορέσουν δηλαδή να βρεθούν και να ειδικά στις μεταβάσεις να έχουν καλή συνεννόηση για να μην υπάρχουν. Σαν Σάχοφ Μαουρίσιο με διαφορετικά πρόσωπα μου κάνει στο μυαλό μου. Ποιο είναι ο Σάχοφ, ποιο είναι ο Μαουρίσιο. Αν και αυτό το δίδυμο έχει, αν και αυτό το δίδυμο έχει περισσότερα τρεξίματα, όχι σε ένταση, όχι σε διάρκεια. Έχει περισσότερα τρεξίματα. Δηλαδή και ο Μίσιτς είναι ένα κλικ πιο γρήγορο από τον Σάχο και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα ένα κλικ πιο γρήγορο από τον Μαουρίτσιο. Δύο κλικ. Αυτό είναι καλό. Ναι. Θα έλεγα. Και ο Πέλκας μπροστά του. Άρα γενικά όλο το κέντρο νομίζω και ο Λιμνιός και ο Πέντρο είναι και έχει αρκετή ταχύτητα και στου πέντε πάω. Έχει πολύ περισσότερη ταχύτητα από ότι αυτή η πεντάδα που είχε ο Πάουκ με τον Άρη. Φυσικά. Και εκεί έρχεται το αλλά. Το γιατί, δηλαδή τι, μπήκε ο ΠΑΟΚ με αργή ομάδα. Όχι. Πριν πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, να αναλύσουμε το τι σημαίνει παίζω με εντός εικών αργή μεσαία γραμμή και μεσοεπιθετική γραμμή, ενώ μπορώ να έχω μια πιο γρήγορη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να πάρεις από την ταχύτητα. Και από την ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, πόσο γρήγορα ταξιδεύει η μπάλα. Και πράγματα τα οποία μπορείς να πάρεις με ταχύτητα στη σκέψη και με έναν διαφορετικό πλάνο προσέγγισης. Διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αργός ο ΠΑΟΚ με τον. Είχε αργή μεσοεπιθετική γραμμή ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ενώ ήταν ίδια αυτή με τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον Άρη προσέγγισαν τις παρουσίες τους στη Τούμπα, ο μεν σαν μέρα και ο δε σαν νύχτα. Εκεί όπως το θέτεις είναι η διαφορά. Είναι πολύ απλό εικόνα να καταλήξει ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του Ολυμπιακού, η μεσοαμυντική γραμμή του Ολυμπιακού έκανε τον ΠΑΟΚ να φαίνεται γρήγορο. Αλλά κάπου εκεί πηγαίνει. Διότι και αργός να είσαι, αν βρεις τα μέτρα που θέλεις και κάνεις την κίνηση με την μπάλα και τη δώσεις σε πρώτο χρόνο, είναι η ταχύτητα στη ή καθισμένος να είσαι, έτσι ακριβώς. Η δουλειά γίνεται. Είναι ταχύτητα στη σκέψη. Δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορείς να αντιληφθείς που βρίσκεσαι, πόσο γρήγορα πρέπει να μεταφέρεις την μπάλα και όχι αναγκαστικά να τρέξεις εσύ ο ίδιος στα κενά διαστήματα του αντιπάλου. Το κοιτούσα από χθες και σήμερα το κοίταξα περισσότερο για το πόσα διαφορετικά δίδυμα μεσοαμυντικής γραμμής έχει παρατάξει φέτος ο Λουτσέσκου. Θα σου πω γιατί το έβλεπα αυτό. Το έλεγα και χθες, πήρα τα παιχνίδια τα δύο με Βίντι εντός εκτός, mm-hmm. Η σύντος του ΠΑΟΚ, την άλλη του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ, ναι.
και τις δύο από τις τρεις ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, την τρίτη βγάζω από την εξίσωση γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίξει μία ώρα με 10 παίκτες. Η ισοπαλία με τον Άρη και η ισοπαλία με τον Ατρόμητο. Είναι 5 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε κανένα από τα δύο από αυτά τα παιχνίδια δεν είχε ίδιο δίδυμο μεσοαμυντικά. Σε κάθε ένα από αυτά είχε διαφορετική προσέγγιση. Πρέπει να τα έχω και κάπου τώρα. Μπορεί να τα βρω. Άρα θεωρητικά αυτό βέβαια έχει, λες, έχει να κάνει. Στατιστικά μας πηγαίνει στο ότι θα δεχτεί γκολ. Στατιστικά. Έτσι. Γιατί πράγματι όπως το είπες, δεχτεί θα είναι. Μέχρι τον Δεκέμβριο υπήρχε στην εξίσωση δύο παίκτες που από τότε και μετά ο ένας δεν παίζει καθόλου και ο άλλος παίζει ελάχιστα. Είναι ο Βέρμπλουν με τον Κάνιας. Υπάρχει και ο Βέρμπλουν. Κατάλαβες. Υπάρχει νέα σεζόν. Γι' αυτό λέω. Υπάρχει και ο. Ναι, υπήρχε. Και ο Βέρμπλουν. Υπήρχε ο Βέλμ σε αυτή την εξίσωση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την κουβέντα. Από εκεί και πέρα, για να το κλείσω, είναι αυτό που λέγαμε. Είναι το θέμα το πώς θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις την όποια ταχύτητα έχεις. Αν δεν έχεις τα πόδια μπορεί να έχεις σκέψη. Αν δεν έχεις τα πόδια και σου δώσουν λίγο χώρο, σε αυτόν τον χώρο μπορείς να. Μπορείς να βρεις. Μην με κάνει τέτοιες παύσεις, να σου πω κάτι. Τώρα ήρθε αυτό το μήνυμα. Έχουμε και το 3 παρα 10 την επίδειξη εδώ με τους γλουτούς του αδυνατίσματος. Εντάξει, μην με κόβεις. Πες το μήνυμα όμως. Λοιπόν, το μήνυμα ήταν για το αυγολέμονο. Εκδιάζει ο φίλος του. Ναι, παιδιά. Ότι όσο και να το χτυπάς το αυγολέμονο, άμα κόψει, δεν διορθώνει. Ναι, και οι νοικοκυρές το ξέρουν. Και κορνφλάουρ να βάλεις δεν θα γίνει. Πάλι σβόλους θα κάνει. Λοιπόν, τώρα πώς φτάσαμε πάλι στο αυγολέμονο, το καταφέραμε. Λοιπόν, βάζω μια ανατελεία, να πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια πρώτη σκέψη το πώς μπορεί να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ τον Πανιόνιο με αυτά τα υλικά που πιθανότητα να παρουσιάσει ο Ράσμαν Λουτσέσκου στον αγωνιστικό χώρο κοντά στον Πανιόνιο. Και μετά να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και εκτός Ελλάδος το Chelsea Tottenham, το Real, το Real Barcelona στο 1.80 ο Μέση για να σκοράρει. Θα την κάνει τη δουλειά μάλλον. Και εγώ αυτό φοβάμαι. Θα την κάνει αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και ξεκινάω με αυτό που έλεγα για τα 5 διαφορετικά δίδυμα στην μεσοαμυντική γραμμή. Λοιπόν, στο παιχνίδι με τη βίντεο πάω κάπαιξε με Σάχοφ Κάνιας. Στο παιχνίδι με τη Βίντι εντός, με τη Βίντι εκτός με Σάχο Βέρμπλουν. Στο παιχνίδι μπάτε με Κάνιας Μαουρίσιο. Με τον Ατρόμητο με Βέρμπλουν Κάνιας. Και με τον Άρη με Μαουρίσιο Σάχο. Άρα ποιο είναι το πρώτο εύκολο συμπέρασμα? Δεν είναι αποτυχημένη συνταγή του ΠΑΟΚ τόσο όσο ότι πέτυχαν οι αντίπαλοι. Γιατί αν ήταν ένα συγκεκριμένο δίδυμο θα λέγαμε αποτυχημένο το δίδυμο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα στο ΠΑΟΚ Βίντι, Κάνιας και Σάχοφ σε μονομαχίες είχαν 11 στις 33. Δεν κερδίζει παιχνίδι έτσι. Ναι, ενώ με την Μπατέ είχαν 11 στις 21 το δίδυμο. Αλλά εκείνο εκεί κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο όταν η Μπατέ έκανε τα. 0-3 ήταν. Έκανε τα 3 γκολ, ναι. Κατευθείαν. Και δεν έφταιγε μόνο το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ποτέ δεν φταίει μόνο. Ένα δίδυμο ή ένα κομμάτι. Όχι, η αναφορά μου δεν ήταν ούτε για να το δαιμονοποιήσουμε ούτε για να τους βγάλουμε καθαρούς. Γιατί παίζει ρόλο και το αντίπαλο σαν να παίζει με 2 με 3. Παίζει ρόλο όταν μπορείς να συνδεθούν να συνδεθεί μεσαία γραμμή με τους μπροστά. Και όλα αυτά παίζουν όλα ρόλο. Απλά επειδή συνήθως ο ΠΑΟΚ όταν ζορίζεται στον άξονα, όταν ζορίζεται να βρει λύση από εκεί, δύσκολα το πηγαίνει άλλο το θέμα. Ναι, σίγουρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ που είναι πολύ εύκολα, δηλαδή τον διαβάζει. Αν τον κόψεις εκεί, ναι. Δεν έχει την άνεση να πάει την μπάλα στα άκρα για να μπορείς από εκεί να βάλει στοιχεία. Κοίταξε, την μπάλα την πηγαίνει στα άκρα. Πολλές φορές βλέπουμε, παράδειγμα, να αναπτυσσόμαστε από αρχής του ΠΑΟΚ από δεξιά με Μάτο Ζαμπά. Πολλές φορές βλέπουμε ότι έρχεται ακόμα και ο Ελκαντουρία από την άλλη μεριά για να δημιουργήσει υπεραριθμία σε εκείνη τη μεριά και να μπορέσει να βρει τρόπο. Ακριβώς αυτό. Εκεί. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι χωρίς
τη συμμετοχή των δύο κεντρικών χαφ, αυτό δεν γίνεται εύκολο. Πάντως σε όλα αυτά τα παιχνίδια, με τα διαφορετικά δίδυμα, οι αντίπαλοι ουσιαστικά δεν ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ότι τον απειλούσαν συνεχώς και του έβγαναν πολλές φάσεις. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό και είχε τις απώλειες. Πάνω σε αυτό, επειδή το σκέφτηκα για την κουβέντα που θα κάναμε, είναι και θέμα ότι οι περισσότεροι αντίπαλοι που κατάφεραν να περιορίσουν τον ΠΑΟΚ το έκαναν με τίμημα της μείωσης της επιθετικότητάς τους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή είπαν ότι, ξέρεις τι, δεν με πειράζει αν από ενώ κάνω ως ομάδα π.χ. 15 φάσεις κάνω 6, θα σπαταλούσα την ενέργειά μου να απορροφήσω τη δύναμη του ΠΑΟΚ. Και αν μου βγει κάποια επίθεση, συνέχεια. Αυτό το έκαναν ομάδες οι οποίες είναι σε εισαγωγικά χαμηλότερου επίπεδου όσον αφορά το ρόστερ τους, έτσι. Είναι τρόπος και για τη βίντεο τώρα, έτσι που το έχουμε σαν παράδειγμα, και για τον Άρη, που σαν ποιοτικά χαριστικά και άποψη ρόστερ έχουν λιγότερο πλούσιο ρόστερ από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Επομένως, μπορέσανε και είπαν ότι θα μπορέσουν να ατού συγκεκριμένα το ΠΑΟΚ, που είναι το παιχνίδι του στο μεσοδιάστημα, με πάσες είτε από τα στόπερ είτε από τα χαφ σε εκείνο το χώρο. Αν μπορέσω να τον κλείσω εκεί, μαζεύοντας τους δικούς μου πλάγιους χαφ πιο πολύ στο κεντρικό χώρο, α το πούμε. Και αν πάρω κάτι και λιγότερο στο πλάτος, να μπορέσω να. Από όπως το είπες ακριβώς, να τον κλειδώσω και από εκεί και πέρα να δημιουργήσω. Και εδώ καταλήγουμε πάλι σε αυτό που έχει τονίσει πολλές φορές ο Αντώνης. Όταν δεν μπορείς να μπεις και να κυριαρχήσεις σε ένα παιχνίδι, δεν είναι καθόλου κακό να πας με τον τρόπο σου να το πάρεις. Χωρίς ούτε θέαμα να προσφέρεις, ούτε πολλές φάσεις να κάνεις, να εκμεταλλευτείς τα σημεία που υπερέχεις από τον αντίπαλο. Το στόχο σου κοιτάς. Και εγώ κατάλαβα. Επειδή σήμερα αντίπαλο του ΠΑΟΚ είναι ο Πανιώνιος, κάτι παρόμοιο έκανε ξεμάτι με τον Παναθηναϊκό προχθές και τον κέρδισε. Εντάξει, άλλη διαφορά ίσως ποιότητας, αλλά κάπως έτσι το πήγε το παιχνίδι. Έδωσε την μπάλα στον Παναθηναϊκό και χτύπησε εκεί που έπρεπε. Υπάρχουν κάποια κλαμπ που είναι εξαιρέσεις, που όντως βάζουν τη φιλοσοφία τους πάνω από το. Πάνω από αυτό. Το χαρακτηριστικό είναι η Ρεάλ με το Μουρίνιο. Που τον λέγανε, έδειξε, παρόλο που του λέγανε δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο και στη συνέντευξη τύπου που καταλάβανε ότι θα φύγει, πήγε και τους έλεγε: τι μου λέτε εμένα, εγώ πήρα μια ομάδα που είχε 6 συνεχόμενους αποκλεισμούς στη φάση των 16 και την πήγα 3 συνεχόμενες φορές στο σημιτελικό του Champions League. Εγώ πήρα πρωτάθλημα 100 πόντους. Εγώ έκανα. Πράγματι τα έκανε. Απλά σαν φιλοσοφία, επειδή η Ρεάλ δεν είναι μια αμερικογενής ομάδα, θέλει συνέχεια να παράγει. Ναι, για να τα κάνει όμως, χρειάστηκε με τον τρόπο του να το επιβάλλει και επειδή ξέρω ότι ως Μουρίνο μπορεί να μην το επιβάλλει, το επέβαλε, χάνοντας την πρώτη φορά που έπαιξε την Μπαρσελόνα με 5-0. Ναι, σωστά. Γιατί πήγαν την παίξη στα ίσια και εκείνη η Μπαρσελόνα και πήρε ένα την περίοδο δεν πεζότανε. Πήρε ένα παιχνίδι και το έκανε σημεία του. Μια ήττα της ομάδας, το έκανε σημεία του για να πατήσει πάνω σε αυτό που θέλει να κάνει. Να τους δείξει ότι έτσι δεν γίνεται. Και βρήκε τον τρόπο εκείνα τα μυθικά El Clásico με Pepe στο αμυντικό χαφ. Που βλέπαμε πολύ ξύλο. Όποιον έπαιρνε, όποιον έβλεπε. Δεν θύμιζαν και πολύ El Clásico εκείνα τα παιχνίδια. Αγγλικό ντέρμπι θύμιζαν εκείνα τα μάτσα. Εκείνο εκεί ήταν. Πώς ήταν οι 300. Σήμερα θα διπλήσουμε στην κόλαση. Πάμε. Αυτό. Και όλο αυτό για οποιαδήποτε ομάδα το δεχόταν. Η Real Club δεν το δεχόταν. Δεν τη άρεσε. Δεν τη έκανε γλυκ. Πόσο δε μάλλον όταν σταματούσε και στα ημιτελικά του Champions League, αν είχε πάει σε έναν από αυτούς τους τελικούς, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά σε έναν από τους τρεις ημιτελικούς, εντάξει, ο Λεβαντός και έβαλε 4 γκολ. Α, τώρα τα θυμήθηκα και κρεμαστικά. Σήμερα τι θα δούμε από τη Real. Εγώ πιστεύω θα πάνε να το παίξουν ακριβώς όπως παίξανε μέσα στο Camp Nou. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την καλή κίνηση εκτός περιοχής του Μπενζεμά. Και το ότι πολλές φορές και ο Πικέ και ο Λεγκλέ τον ακολουθούν και δημιουργείται και ανισορροπία. Σίγουρα Βινίσιος με Λούκας Βάσκες εκεί αριστερά-δεξιά, λογικά θα κατέβει με ακριβώς το ίδιο σκεπτικό. Ναι. Πολλές φορές και η πίεση της Μπαρσελόνα στο πρώτο μάτς, έτσι που το είχαμε κάνει ανάλυση και από εδώ, ήταν λίγο χαλαρή. Δεν ήταν aggressive η πίεση της. Και αυτό φυσικά με την κίνηση του Μπενζεμά εκεί ή ακόμα και παικτών από την μεσοεπιθετική γραμμή που κινόντουσαν στο μεσοδιάστημα. Υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι. Θυμάμαι κάνα δύο φάσεις από τον Μόντριτς που όποτε έπαιρνε ή ακόμα και αν δεν έπαιρνε την μπάλα, διάβαζε τόσο καλά το γήπεδο και είχε κάνει ανάγνωση που υπάρχει κενός χώρος, που μόλις έπαιρνε την μπάλα, είτε τη μεταβίβαζε στον Μπενζεμά και κατευθείαν
Δηλαδή, άμα στο πρώτο 20 λεπτό μέσα στο Camp Nou θα μπορούσε να έχει και πετύχει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Είχε στη, η Μπαρσελόνα. Το δηλαδή, πρώτο μάτς είχε στιγμές. Δεν είχε ροή ως τρόπο παιχνιδιού. Είχε στιγμές. Είχε καλά 5 λεπτά, 6 λεπτά μετά κάπου ηρεμούσε. Η Ρεάλ έπαιρνε λίγο μπάλα και προσπαθούσε να κάνει πράγματα. Και σε αυτό όπως το είπες και προχθές, γιατί η Μπαρσελόνα δεν είναι καλή. Ήταν, φυσικά είναι ο Μέση καλός, αλλάζει μια ομάδα ολόκληρη. Και τώρα θα παίζει ο Μέση και είναι και σε καλό φεγγάρι. Οπότε και ο Ντεμπελέ παίζει, θα παίξει από ό,τι δίνουν τις εντεκάδες. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς πώς θα. Σε αυτό το παιχνίδι, το Σεβίλη Μπαρσελόνα, ήταν ο ορισμός ότι, όπως έγραψε και ένας γνωστός μου, να σταματήσω μέσα στο ποδόσφαιρο και να μαζευτεί σε μια παρέα και να πει. Παιδιά, είμαστε με την ομάδα που λέτε μια φορά και πήγαμε στη Σεβίλη να παίξουμε. Και στην Ανταλουσία. Και στην Ανταλουσία. Και μας βάλαν 2 γκολ. Μετά έπαιζα κι εγώ όμως, αλλά βάλαμε 4. Μας βάλανε άλλοι 2 γκολ, αλλά έπαιζα κι εγώ και βάλαμε 4. Αυτό. Αυτό, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται, αν κάποιος δεν το έχει δει και καθίσει και δει, όχι στιγμιότυπα, το παιχνίδι όλο. Το παιχνίδι όλο. Είναι θα καταλάβει. Κόντρα στο Μέση. Θα καταλάβει ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία έπαιζε στην έδρα της και έπαιξε καλά, δημιούργησε φάσεις, έκανε ευκαιρίες, έβαλε γκολ. Και απ' την άλλη υπήρχε αυτός ο κοντομπίμπιμ, ο οποίος έλεγε: φέρετε μου την μπάλα, να τριπλάρω, να την πάω στην αιστεία, να την πάρει κάποιο παιδί, να την πάρει κάποιο παιδί από τα δίκτυα, να την ξαναπάει σε έδρα, να ξαναπαίξουμε, να συνεχίσει η ζωή μας. Ωραίες ώρες αυτό το. Αυτό μέσα το κάνει. Και είναι και στα 32 του είναι. Ναι, το 81 στα 32 και παραγωγικά. Το χαρούμε για πενταετία ακόμα, το χαρούμε. Πόσο? Όχι. Πενταετία. Όχι. Πενταετία. Εντάξει, εγώ είμαι ο κλασικός Έλληνας. Στα 33 τέλος. Όχι, όχι, είμαι ο κλασικός. Είμαι ο κλασικός Έλληνας. Ποιος μέσα τώρα, ένα μουντιάλ να πάρει και ας τα αφήσει όλα. Άμα δεν το πάρει το μουντιάλ, δεν έκανε τίποτα. Έλα μόνο. Εντάξει. Το τι θα κάνεις τα καλοκαίρια είναι μαγιά που κουβαλάς μια σεζόν στα πόδια σου. Το χειμώνα τώρα που ξεκουράζεις αυτά, παίρνεις τις κάρτες σου, τις πούδρες σου και αυτά. Και, αυτά τώρα. Τα ακούω εγώ, βρεσέ. Αλλά σήμερα πώς και να έχει, είναι δίνουν φαβορή την Μπαρσελόνα. Στοιχηματικά, ναι. Στοιχηματικά. Οριακά, αλλά. Δεν ξέρω πώς. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή τα 2,80-2,60. 2,80 τον Άσο, δεν ξέρω το. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει τους προπονητές την προσέγγιση το ότι το Σάββατο παίζουν πάλι μεταξύ τους στο ίδιο γήπεδο. Για το πρωτάθλημα. Στο καπάκι. Που λέμε στα ελληνικά. Στο Περναμπέο. Στο καπάκι. Στα καπάκια. Ναι, ναι, ναι. Ρεάλ Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ναι. Είναι λίγο. Προσέγγιση αυτό ίσως. Η συνάντηση αυτή είναι λίγο μπασκετική λέξη και παίζουμε. Αν κοιτάξει. Best of 5. Με τη διαφορά που υπάρχει, νομίζω ότι το διακύβημα είναι μεγαλύτερο απόψε. Σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Το πρωτάθλημα, η διαφορά του είναι στου 6 ή στου 8. Δεν έχει ποιο. Η Ρεάλ με την. Ναι, ή στου 9. Στου 10. Όχι. Είναι στους 10? Ναι, ρε παιδιά, στους 10 είναι. Στους 10 είναι. Ναι. Οπότε. Εντάξει. Κάτσε να ανοίξουμε τα δευτερία. Ναι, τα δευτερία, ναι. Και εγώ τώρα την είδα την βαθμολογία και με. με ψιλοκρά τη θυμάμαι. με ψιλοχοντροχάλασε. Έτσι, σε ψέματα να. Οπότε σήμερα είναι ότι είναι. Στους 9, στους 10 κάπου εκεί είναι. Νομίζω ήταν στους 12 και κέρδισε η Ρεάλ την Κυριακή το βράδυ. Στους 9, ναι. Στους 9. Και στους 7 από την Ατλέτικο. Οπότε σήμερα. Το κυρίως πιάτο. Ναι, σήμερα η Μπαρσελόνα παίζει για το αν θα πάει για τρέμπλ. Μέση, ξέρω εγώ, θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Πώς θα το πεις. Στην Αγγλία έχει το Chelsea Tottenham, το οποίο θα ήταν πολύ διαφορετικό αν η Tottenham είχε κερδίσει στην Burnley. Γιατί η βαθμολογία θα ήταν 66-65. Ναι, 66-65. Παρόλο που έπαιζε ο Kane, 63. Κάνανε, χάσανε, ναι. Αυτό λέω. Τώρα πάνε να παίξουν στην Πέρλη. Εμείς από εδώ θα λέγαμε, ας πούμε, πώς θα το πούμε, αν έπαιζε ΠΑΟΚ ή ο. Ναι, πανατολικός ΠΑΟΚ. Ναι, και λέγες, θα έλεγες τι έχει γίνει εκεί και δεν έχει. Και άμα δεν παίξει κάθε παιχνίδι, δεν κερδίζεις. Τέλος. Κόνος άλλη κατάσταση. Είναι λίγο απλοϊκή προσέγγιση μου για τον Πέρλη τότε, μια και το έβαλα στο κουβέντα. Αλλά. Επειδή τότε βρήκε τρόπο να αντικαταστήσει μεσούς τη σεζόν σε σημαντικά παιχνίδια τον Κέιν, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ο Κέιν, ο Σον, που ξεβολεύτηκε από εκεί που
από μια θέση στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βάλει 9 γκολ σε 11 παιχνίδια, σε 12 παιχνίδια. Έβαλε πάντως πολλά. Αντικατέστη δηλαδή τον. Επάξια, τον γκέιν, το κενό του. Σαν να ξεβολεύτηκε. Υπήρχαν φορές που κινούταν με την μπάλα και σήκωνε το κεφάλι και τον έβρισκε μπροστά του. Τρία χρόνια παίζει σε εκείνη τη θέση τώρα. Ξέρει, και οι τρία χρόνια παίζουν μαζί και παίζει, δεν παίζει κεντρικό σεντερφόρ. Εντάξει, και στα γκολ που έγινε ήταν ένα. Περιφερειακός. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Τότεναμ, ό,τι λάθος έκανε, το πλήρωσε. Δηλαδή, το δεύτερο γκολ είναι δύο κόντρες. Είναι από αυτά που θέλει και λίγο η μπάλα. Έτσι το βλέπω εγώ που με Τότεναμ. Κάποιος άλλος πρέπει να το βλέπω ότι έκανε θέμα. Είναι Liverpool, σήμερα. Και η Liverpool και η Arsenal εντός έδρας παίζουν, έτσι. Που τρολάρουν τη Liverpool στο social media. Γιατί? Για το ότι έχει να πάρει τίτλο, ο τελευταίος τίτλος που πήρε το League Cup το 2007 ή το 2009. Αχ, με αυτό το League Cup έχω κάνει. Την τρολάρουν. Την τρολάρουν για το ότι από τότε δεν έχει πάρει τίποτα. Εντάξει, και το έχουν σαν επέτειο ή της United ότι. Θυμόμαστε ότι τότε πήρε. Εγώ ζήτησα ένα ενθύμιο τότε από τον Μπερμπάτοφ και μου λέει: δεν το αξίζεις, δεν είσαι. Θέλεις το κακό μου, δεν είσαι φίλος Τότεναμ. Γιατί με ρώτησε πότε τότε να μου πήρε τελευταία φορά τρόπαιο και εγώ του είπα για το κύπελο. Και μου λέει: ξεχνάς, λέει, το League Cup που πήραμε. Και ήμουν εγώ. Και τέτοιους φίλους έχει Τότεναμ και είναι δυνατόν. Καθένας τον πόνο του. Εντάξει, η Liverpool και City υποδέχονται δύο σε εισαγωγικά ίδιες ομάδες. Και η Watford και η West Ham είναι η μία 7η, η άλλη 10η αντίστοιχα με 4 βαθμούς διαφορά, αλλά που έχουν πολύ καλή εκτός έδρας παράδοση. Το έχω ξαναπεί, μακριά από τη West Ham. Μακριά. Ναι, πραγματικά. Μακριά. Δεν μπορώ να την πιάσω από σένα. Αψυχολόγητη. Να την πάλι, η κυρία. Ήρθε. Και αγαπημένη σου. Κοιτάζω αλλού. Κάνω ό,τι δεν βλέπω. Το έχω ξαναπεί για τη West Ham, αν μου πούνε ότι κέρδισε ένα παιχνίδι 0-3, ότι κέρδισε, ότι έχασε 3-0, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Είναι πολύ ομάδα ημέρας, έχει αρκετές καλές μονάδες. Έρχεται από εντός έδρας νίκη με τη Fulham με 3-1. Με τον Αντώνιο να βάζει 2 γκολ, αν θυμάμαι καλά. Είναι γεμάτη η ενδεκάδα της, είναι γεμάτη εντός αϊκούν Βρετανούς παίκτες. Όχι μόνο καταγωγής, αλλά και νοοτροπίας σωστά. Παιχνιδιού. Ακόμα και ο. Για παράδειγμα, ο Τσιτσαρίτο έχει χρόνια στην Αγγλία. Ο Μαρκ Νόμπλ είναι από τους κλασικούς παίκτες που έχω στο μυαλό μου ότι σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα και να τους πας, θα λες: αγόρι μου, εσύ δεν είσαι ποδοσφαιριστής, αποκλείεται. Είσαι κάτι άλλο. Με το που πάνε στην Αγγλία, όπως όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ ο Λίαμ Λόρενς και τον ρωτούσαμε αν μπορεί να παίξει στα άκρα και σταμάτησε την ένδειξη, λέει: μπορείτε να την κόψετε λίγο. Λέμε, γιατί. Λέει: όταν λέτε να παίξουμε στα άκρα, πώς να παίξουμε? Να παίξουμε όπως παίζουμε εμείς οι Βρετανοί στα άκρα, λέει, ή όπως παίζετε εσείς στα άκρα. Λέω: γιατί, ποια είναι η διαφορά? Όχι, ο Βρετανός λέει στην άκρη, αν παίζει. Στην αριστερή πλευρά σημαίνει ότι εκεί που παίζει αν σηκώσει λίγο το χέρι του χτυπάει τον επόπτη. Όταν λέμε εμείς παίζουμε στα άκρα, λέει, πλάτος, ναι. Παίζουμε στα άκρα, στα άκρα, στη γραμμή πάνω, στα άκρα. Αυτό λέει που παίζετε εσείς στα άκρα, λέει, είναι λίγο πιο μαζεμένο. Μπορούσε πάντως να παίξει. Εντάξει, και παίξει ο οποίος έχει παίξει και σε χαμηλότερες κατηγορίες Αγγλίας. Εκεί που τα λέμε παίζει τα άκρα. Αλλά πραγματικά βλέπεις τον Νόμπλ, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κανένα 400 συμμετοχές εκεί στην Premier League. Αρχηγός. Είναι παίκτης Premier League. Τέλος. Αυτό. Ναι. Που παίζει στην Premier League. Ομάδες, εντάξει, έχω πάει και από εδώ. Αλλά στην Premier League. Τέλος. Αυτοί συνήθως δεν φοβούνται, δηλαδή έχουν τόσες συμμετοχές απέναντι σε τόσο μεγάλους συλλόγους όπως United, Liverpool, Arsenal City κτλ. Μα η καθημερινότητά τους. Ακριβώς, ναι. Δεν φοβούνται και να πάνε να κερδίσουν, δεν το θεωρούν κάτι ότι δεν έχει ξαναγίνει, δεν θα ξαναγίνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Όλο και μια νίκη θα κάνουν αυτού του είδους ομάδες κόντρα στους 6 μεγάλους, θεωρητικά. Δεν μπορεί μέσα σεζόν. Οπότε νομίζω σήμερα ότι και η City, εντάξει, που φυσικά είναι σε φεγγάρι φοβερό, πήρε και το κύπελο μέσα του Σαββατοκύριακο. Αλλά κινδυνεύουν, δηλαδή και η Watford είναι πολύ καλή ομάδα εκτός έδρας. Επικίνδυνα παιχνίδια. Στη Watford δεν παίζει ο. Το βλέπας. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Η μετακίνηση του Rodgers στη Leicester. Φεύγεις από την Αγγλία.
από μία προσπάθεια που σημαίνει πικρία ότι με τη Λίβερπουλ πήρες 80 και βαθμούς και δεν πήρες πρωτάθλημα. Οκ, okay. Έγινε ό,τι έγινε, γλιστρήματα, 3-3, ναι, εντάξει, ναι, τα παραβλέπω. Τα παραβλέπω, τον λέω, το βγάζω για να φτάσουμε στην κουβέντα. Πήγαινε στην Celtic, παίρνεις πρωταθλήματα, παίζεις Champions League, όπως έπαιξες, μια χρονιά, μετά δεν έπαιξες και όλα αυτά. Και σε καλεί, λες... Χάνεσαι τον Ζουνίδη, το καλοκαίρι. Ναι, είναι και αυτό, είναι ένα θέμα. Και σε καλεί η Λέστερ. Προσπαθώ να σκεφτώ με ποια λογική ο Ρότζερς επιστρέφει στην Αγγλία. Για να παίξει στο... στη μεγάλη κατηγορία, ας το πούμε έτσι. Δεν, είναι, δεν υπάρχει για αυτούς. Τώρα είναι το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Ναι, η απορία μου είναι παιδική. Έχω και εγώ άποψη. Απλά προσπαθώ να τη βάλω στην κουβέντα ως φινάλε εκπομπής. Από την άποψη ότι έχεις πάει σε ένα πρωτάθλημα και έχεις διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Με μια ομάδα η οποία άφησε στίγμα. Η Λίβερπουλ του Σουάρες άφησε στίγμα για το ποδόσφαιρό της, για τα πράγματα. Έκανες τον κύκλο σου. Και γυρίζεις πάλι στο πρωτάθλημα με στόχο να είσαι σε αυτό το πρωτάθλημα γιατί το δεις το κορυφαίο στον κόσμο. Με στόχο να δείξεις ότι ξέρεις τι, είμαι εδώ, ξαναπάρτε με. Εντάξει, ακριβώς. Τα κίνητρα εκεί είναι μεγάλα. Δηλαδή, αν τυχόν η Λέστερ κάνει μια καλή χρονιά του χρόνου με αυτόν τον προπονητή, γιατί όχι να μην πάει στην Τζέλση. Γιατί να έχει να μην πάει, παράδειγμα, αναλογικά σε κάποια τότε να τυχόν να αποχωρήσει ο Ποκετίνο. Αυτός νομίζω είναι και ο στόχος που θέλει να πάει εκεί, γιατί είναι, έχει είναι μεγάλη προβολή. Πολλές οι ομάδες στην Αγγλία. Mm-hmm. Δηλαδή η Αγγλία δεν είναι σαν. Η Ισπανία έχει top 3. Η Γερμανία έχει top 2 και ψάχνουμε τον τρίτο. Η Ιταλία έχει top 1 και ψάχνει παρέα η Γιουβέντους. Ψάχνει το δεύτερο. Ψάχνει παρέα. Η Αγγλία έχει top 6. Ίσως να θέλει, top 6. Ίσως να θέλει ο Ρότζερς να δείξει ότι. Γιατί εντάξει, υπήρχαν και κακές γλώσσες τότε στη Λίβερπουλ που είχε φοβερό υλικό, είναι αλήθεια. Έτσι, με Σουάρες, με Κουτίνιο ήταν τότε. Ο Στάριτς, ποια άλλη ήταν μπροστά. Ίσως να θέλει να δείξει ότι και με πιο φθηνά υλικά μπορεί πάλι να φτιάξει το γλυκό. Για την καριέρα του προπονητικά, και αυτό ίσως είναι ένα επίτευγμα. Και ένα κίνητρο. Τα καλύτερά του. Ναι. Δηλαδή, πολλοί τότε μπορεί να έλεγαν κακοπροαίρετα ότι εντάξει, με αυτούς τους παιχταράδες δεν είναι τόσο μεγάλο το μερίδιο το δικό του στο ποδόσφαιρο που έπαιξε η Λίβερπουλ. Ενώ τώρα μπορεί. Οι στιγμές του μένουν τώρα. Ναι. Αυτό είναι. Δεν είχε το υλικό που είχε ούτε η Chelsea εκείνη την περίοδο, ούτε η United, ούτε η Arsenal. Δηλαδή δεν ήταν καλό το υλικό του, αλλά νομίζω ότι εκείνη η κίνηση κλειδί που είχε κάνει να φέρει τον Gerrard στο Sandy Playmaker μπροστά από τα Stopper για να κάνει. Τότε ήταν στη μόδα αυτή έτσι, η θέση, επειδή είχε πολύ καλές μεταβιβάσεις και κοντινές και μακρινές και να κατευθύνεται όλη την ομάδα, είχε φέρει στη Liverpool πολύ μεγάλη άνοδο. Γι' αυτό ήταν. Ναι. Φυσικά το πλήρωσε και το λάθος που έκανε ο Στίβεν. Μόνο Χέντερσον. Όλοι στεναχωρηθήκαμε με εκείνο το πλήστημα. Μόνο Χέντερσον. Τίποτα άλλο. Μόνο Χέντερσον. Κάτσε μη ληστρήσει για αυτό τώρα στα επόμενα παιχνίδια. θέλουμε η Liverpool να το πάρει. Θέλουμε η Liverpool να το πάρει. Εγώ. Θέλουμε το ξεστό γενικεύω. Όχι, δεν θα με πείραζε. Σα βρέκω θα το πάρει. Ούτως ή άλλως η Τότεναμ πάλι δεν θα το πάρει. Αντώνη, οπότε. Ναι, δηλαδή με την Μπέρνλι εκεί πάλι τη στιγμή που. Που είχε την ευκαιρία να μείνει ζωντανή. Αυτή η Τότεναμ. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, Αντώνη, νομίζω ότι ταιριάζει και στην Τότεναμ αυτή η τέτοια. Ο Ποκετίνο δηλαδή είναι αυτό που τώρα πάει να τη αλλάξει στάτους, να την καθιερώσει εκεί στο top 4. Αλλά πρέπει να του δώσει μεγαλύτερη πίεση για να είναι συγκεντρωμένοι απόλυτα, να μην χάνουν ποτέ από καμία Μπέρνλι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή θα έχει γίνει μεγάλο δώρο το ότι έχασε από την Μπέρνλι. Και τώρα αρχίζει και γίνει τώρα στην Αγγλία για τη δήλωση του Ποκετίνο ότι με αυτή την οτροπία που έχουμε σε 10-12 χρόνια πάρουμε πρωτάθλημα. Σωστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και τους πειράζει. Ίσως θέλει να τους ταρακουνήσει έτσι, να τους ξυπνήσει. Προφανώς πειράζει γιατί ξέρουν μέσα τους την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Αν ήταν δεν τους πειράζει, θα έκανε τη λέει ο τρελός. Δεν θα ασχολούνταν να λέγανε όχι, τι λέει και να σου πω εγώ. Τι να μου πει. Ο άνθρωπος είπε βουκιά βα. Βουκιά γά που έλεγε κάποιο του κιατάωρο μαζί γάτα. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Πήγαινε μέσα στην Μπέρλιν και ξέρει ότι άμα κερδίσει η βαθμολογία πάει 65, 64, 62. Είσαι πα για τρίτη θέση, α το πούμε. Ναι. Εκεί. Είσαι κοντά. Είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό δεν είναι θέμα τι προπονητή είσαι, τι. Είναι
πραγματικά πνευματικό κομμάτι. Το τι πίεση μπορείς να βάζεις πάνω στους ποδοσφαιριστές για να τους έχεις συνέχεια σε top κατάσταση. Ότι μην κοιτάτε πλέον πίσω σας, ότι έχετε κατά μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει το Champions League. Κοιτάξτε μπροστά σας. Έτσι είναι. Λοιπόν, με αυτήν την τελευταία αναφορά στην Tottenham, με αφορμή το παιχνίδι με την Chelsea το βράδυ, στο Stamford Bridge, που το διπλό πληρώνει 3.40-3.50 εκεί, ωραίο διπλό είναι. Ο λαός ζητάει να το βγάλεις. Το παλέψουμε όσο μπορούμε. Έχεις και τη ζακέτα της Tottenham. Ναι, ναι, με τη ζακέτα της Tottenham. Μπορεί είναι οπαδική σήμερα. Ιουβέντους ο ένας, Tottenham ο άλλος, τάσο... Εσείς που δεν τους ήρθες. Λοιπόν, αυτά από το ανάλυση των Paris Press. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Με ό,τι υλικό θα έχουμε. Όχι, δεν θα έχουμε εδώ σουφλάκια. Δεν πιστεύω να έρθω εδώ και να βρω τα σουβλάκια. Ποπή θα κάνω. Τι θα έχει σουβλάκια. Συγγνώμη λίγο. Κλείνοντας, δηλαδή αύριο θα έχουμε από τις 2 που θα έχουμε σουβλάκια και στις 2 παρατέρα θα βγει και ο κολλητός εκεί πέρα. 3 παρατέρα. Και εμείς θέλεις να μιλήσουμε για μπάλα, Χριστό. Okay. Θα το παλέψουμε πάντως. Λοιπόν, έχει σφίξει ο διαιτητής. Το πέναλτι θα εκτελεστεί σε λίγο από τις 3 και μετά με τον Γιώργο Ζαγόρα. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.